Κύριε Τάσο, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπαρδούνια. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Χαίρομαι που σας φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή με τα πάρα που έχω πει. Εγώ χαίρομαι που έτσι είμαι στο ραδιόφωνο του Πειραιά, γιατί με τον Πειραιά έχω δεσμούς. Το ξέρω. Σας εκτιμάμαι ιδιαίτερος. Λοιπόν, για φέρτε μου λίγο το κλίμα. Πώς βλέπει το ΚΚΕ αυτές τις φοβερές εξελίξεις το τελευταίο? Άκουγα αυτά που λέγατε προηγούμενα και συμφωνώ απόλυτα. Το δικό μας σκεπτικό είναι επί της ουσίας, και η ουσία είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η πρεμούρα που έχει πιάσει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμέσως και τα άλλα αστικά κόμματα, γιατί σε αυτό δεν διαφωνούν και αυτά, είναι η ένταξη της πρώην, ή σήμερα αν μπορεί κανείς την πει, Βόρειας Μακεδονίας, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρωτίστως όμως στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι, γιατί τι θέλουν, ποιος είναι ο στόχος των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πρώτη φάση να χρησιμοποιηθούν τα Σκόπια ως ανάχωμα στην Ρώσικη κυρίως αλλά και στην Κινέζικη επιρροή, και αφετέρου να χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο νέων ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Και εμείς λέμε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι σε όφελος ούτε του λαού, για το λαό της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ή της Βόρειας Μακεδονίας, όπως θέλετε πείτε, γιατί για μας το όνομα είναι το δευτερεύον, και επίσης δεν είναι σε όφελος ούτε του ελληνικού λαού αλλά ούτε και των άλλων γειτονικών λαών. Άστε, γιατί απλούστατα το ΝΑΤΟ δεν είναι ένας παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας αλλά ένας παράγοντας ανασφάλειας και αστάθειας. Κύριε Τάσο, φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τις απαιτούμενες 151 ψήφους, ίσως πάει και 152 σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής, για την ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκεί που πιστεύαμε ότι οι πρέσπες θα πέρναγαμε πλειοψηφία, τώρα φαίνεται ότι δεν έχει την πλειοψηφία. Αυτό ποτάμι ξαφνικά άλλαξε και λέει ότι αφού μου πήρατε το Δανέλη και εγώ θα σας κάνω, ξέρω εγώ, κόγκσες και δεν θα σας ψηφίσω. Πείτε μου κάτι από την εμπειρία σας. Η πρόθεση να ψηφίσει παρόν, να δηλώσει παρόν στην ψηφοφορία για τις πρέσπες ή να μην παραβρεθεί, έχει κάποια διαφορά, και αν υπάρχει, ποια είναι αυτή? Ακούστε να δείτε, τυπικά αν έχει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων θα περάσει η συμφωνία, ανεξάρτητα αν είναι 150 ή 151 όμως, για λόγους ξέρετε τώρα. Αλλά ακριβώς, αλλά απ' την άλλη έχει δεσμευθεί ότι το 151, τόσο για την πρόταση εμπιστοσύνης όσο και για την συμφωνία των Πρεσπών, είναι ας πούμε προϋπόθεση, προαπαιτούμενο, ότι αν δεν πάρει 151 δεν θα είναι ισχυρό, δεν θα είναι ισχυρή η πλειοψηφία, θα έχει προβλήματα, δηλαδή θα φανεί πια καθαρά ότι αυτό το κάνει επειδή ακριβώς έχει αυτές τις δεσμεύσεις απέναντι στους λεγόμενους συμμάχους μας. Επομένως θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Καταρχήν το ΚΚΕ θα παραβρεθεί στην ψηφοφορία των Πρεσπών. Βεβαίως θα παραβρεθεί και θα καταψηφίσει. Αυτό είναι και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ωραία, πείτε μας κάτι. Αν ένα κόμμα δηλώσει παρόν, αυτό σημαίνει τι? Εμέσως πλην σαφώς καταψηφίζει? Ακούστε, ανάλογα με το που είναι η πλειοψηφία. Αν η πλειοψηφία είναι προς τη θετική κατεύθυνση για την κυβέρνηση, το να δηλώσεις παρόν αφαιρείς κάποιους αρνητικούς ψήφους. Ή, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή αν η πρόθεσή σου ήταν να ψηφίσεις αρνητικά και δεν ψηφίσεις αρνητικά, αλλά ψηφίσεις παρόν, βοηθάς την πλειοψηφία. Αντίστροφα, αν ας πούμε ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μαζέψει 151 ψήφους και δεν το καταφέρει αυτό, γιατί αλλιώς αν ψήφιζαν θα ψήφιζαν θετικά, το να δηλώσεις παρόν είναι βοηθάς, ας το πούμε, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Που σημαίνει, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι αν δεν πάρει 151 ψήφους συμφωνία των Πρεσπών, δεν μπορεί να περάσει θεωρητικά, γιατί... Ακριβώς. Δηλαδή, αν θέλει να είναι συνεπής, αλλά τώρα ποιος έχασε τη συνέπεια για να τη βρει Πάμε σε εκλογές, λοιπόν. Πάμε σε εκλογές. Έτσι φαίνεται να είναι η λογική συνέχεια. Ωραία. Χωρίς να έχει ψηφιστεί και η συμφωνία των Πρεσπών, και τότε ούτε ψήλους ούτε στον κόρφο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, φαντάζομαι ότι ναι, έχει πει όμως ο κ. Μητσοτάκης ότι εγώ δεν πρόκειται να την ψηφίσω. Και όχι μόνο καλά, μόνο έτσι, έχει την πει ψηφίσει. Ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η καρδούλα του το ξέρει. Γιατί είναι γνωστό ότι οι πιέσεις που θα ασκηθούν και στον κύριο Μητσοτάκη θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί όπως είπαμε ο συμμαχικός παράγοντας
ενδιαφέρεται σφόδρα να εντάξει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο κύριος στόχος τους και όπως βλέπετε και η επίσκεψη της Μέρκελ εδώ αυτό το στόχο είχε, γιατί η Μέρκελ το κάνει κυρίως για οικονομικούς λόγους, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι το κάνουν κυρίως για στρατιωτικούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει οι πιέσεις θα είναι αφόρητες από όλες τις πλευρές να ενταχθούν και βεβαίως ακούστε μπορεί να βρουν μια φόρμουλα, μια φόρμουλα ότι εντάξει τους βάζουμε στο ΝΑΤΟ και μετά αφήνουμε το όνομα ανοιχτό και να βολεύει όλους δηλαδή. Φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο δύσκολο. Τώρα πείτε μου, λέγεται ότι ο κύριος Τσίπρας αναζητεί τουλάχιστον ένα πεντάμινο ακόμη, θεωρητικά μπορεί να το έχει, για να περάσει πολλά νομοθετήματα τα οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση προς τη θετική κατεύθυνση, κατώτατος μισθός, πρώτη κατοικία, 120 δόσεις κτλ. Ποια θα είναι η στάση του κόμματός σας απέναντι σε αυτά? Ακούστε, εμείς κάθε θετικό μέτρο εμείς το ψηφίζουμε. Συγχρόνως όμως λέμε ότι αυτά είναι ψίχουλα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας το πούμε, να παίρνεις 10 από ποιους, από τους φτωχούς, δηλαδή τα υποτιθέμενα μεσαία στρώματα που σήμερα έχουν φτωχοποιηθεί, να δίνεις τα 9 στο κεφάλαιο, γιατί περί αυτού πρόκειται, και να δίνεις ένα, κάποια ψίχουλα δηλαδή, στους εξαθλειωμένους. Αυτή είναι η ιστορία. Ξέρετε, οι εφοπλιστές στη χώρα μας έχουν 60 φοροαπαλλαγές. 60 φοροαπαλλαγές συνταγματικά κατοχυρωμένες. Και στην αναθεώρηση του συντάγματος κανείς δεν φύγει αυτό. Κανένας, από καμία πλευρά, ούτε από την προοδευτική, ούτε από τη συντηρητική και βέβαια ούτε από τη φασιστική, γιατί είναι γνωστό ότι η Χρυσή Αυγή είναι το καλύτερο τσιράκι των εφοπλιστών. Αυτοί λοιπόν με τις 60 φοροαπαλλαγές και με τις άλλες ρυθμίσεις, οι εφοπλιστές, περίπου 1000 άτομα είναι εφοπλιστές, δεν είναι και παραπάνω, κερδίζουν περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ξέρετε τι φόρο πληρώνουν? 15 εκατομμύρια. 0,15%. Ξέρετε τι φόρο πληρώνουν οι ναυτεργάτες? 60 εκατομμύρια. Και αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη και η υγιής επιχειρηματικότητα που ευαγγελίζονται. Μάλιστα. Αυτή είναι. Άρα το θέμα είναι, σούμε, του κατώτατου μισθού θα το ψηφίσετε? Αλλά, πώς? Τον κατώτατο μισθό, την αύξηση του κατώτατου. Πώς δεν το ψηφίσουμε? Γιατί δεν το ψηφίσουμε? Οτιδήποτε αύξηση θα την ψηφίσουμε. Αλλά συγχρόνως λέμε ότι είναι κοροϊδία. Ειδικά μια και αναφέρεται στον κατώτερο μισθό. Ξέρετε με τι νόμο αυτό γίνεται? Μάλλον είναι ο νόμος του Βρούτσι, που ουσιαστικά τι λέει? Ότι ο κατώτερος μισθός αποφασίζεται από τον Υπουργό Εργασίας. Από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Πού είναι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις? Ο οποίος λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα και όλα αυτά τα γνωστά που προβάλλουν ο ΣΕΒ και όλοι οι άλλοι μεγαλοεπιχειρηματίες. Άρα και ο κατώτερος μισθός, αν αυξηθεί κατά ελάχιστο, θα τα πάρουν πίσω αυτά τα 30, 40 ή 50 ευρώ που θα δώσουν σαν αύξηση από τις άλλες, από την αύξηση της φορολογίας, από την... Εδώ στα νησιά είχαν το μειωμένο ΦΠΑ, τον καταργούν από τις διάφορες άλλες ρυθμίσεις, επομένως και αυτό θα χαθεί. Μάλιστα. Κύριε Τάσο, έχω ένα μήνυμα ενός φιλοκροατή, ναι, από την Νίκαια, ο οποίος ρωτάει το εξής. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ στο γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα εμφανίστηκαν αφίσες με πρόσωπα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στους οποίους θέτουν το ερώτημα αν θα γίνουν προδότες της Μακεδονίας ή όχι? Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση σε αυτά και είμαστε αντίθετοι. Αλλά θα ήθελα το ερώτημα αυτό να το πεθύνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αυτός αντιπολίτευση? Και όταν στοχοποιούσε τους αντιπάλους του και έκανε αυτά που κάνουν αυτοί σήμερα τώρα. Έτσι. Εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτές τις. Εμείς πιστεύουμε ότι η απομόνωση ακόμα και των φασιστών θα πρέπει να γίνεται από το λαϊκό κίνημα. Εμείς δεν υιοθετούμε αυτές τις μεθόδους. Ούτε της ατομικής τρομοκρατίας, ούτε του ευτελισμού, ούτε του εξευτελισμού του αντιπάλου κτλ. Και κάτι τελευταίο, κύριε Τάσο. Υπάρχει μια διαδικασία ακραίας πόλωσης, η οποία προφανώς έχει αρχίσει και περνάει οριζόντια και στην ελληνική κοινωνία. Και όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα είναι ακόμη πιο οξυμένη αυτή η πόλωση. Πόσο πιστεύετε ότι κινδυνεύουν ή τέλος πάντων επηρεάζονται, ας πω τη λέξη επηρεάζονται, τα μικρότερα κόμματα από αυτή την πόλωση? Και μέσα σε αυτά βγαίνει και το ΚΚΕ, το οποίο ναι μένει στη Βουλή, έχει ένα συγκεκριμένο κρατήριο, ωστόσο όμως δεν ξεφεύγει από τη γενικότερη επιρροή ή όχι? Κατάλαβα την ερώτηση και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για να
δημιουργήσουν τεχνητές αντιθέσεις, ενώ επί της ουσίας συμφωνούν στη στρατηγική στόχευση. Και ποια είναι η στρατηγική στόχευση? Η καπιταλιστική ανάπτυξη. Τι σημαίνει η καπιταλιστική ανάπτυξη? Μπορεί η καπιταλιστική ανάπτυξη να είναι δίκαιη? Η καπιταλιστική ανάπτυξη σημαίνει κέρδη. Και κέρδη σημαίνει εκμετάλλευση. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν συμφωνούν σε αυτό? Συμφωνούν. Δεν συμφωνούν στη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ? Συμφωνούν. Άρα, επί της ουσίας και όσον αφορά τη στρατηγική στόχευση, δεν έχουν διαφορές. Δημιουργούν αυτές τις τεχνικές διαφορές και την τεχνητή πόλωση και όξυνση, ακριβώς όπως είπατε κι εσείς, για να συνθλίψουν τα μικρότερα κόμματα και να αντλήσουν ψήφους. Και βέβαια όλοι επηρεάζονται από αυτό. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται στο όνομα του να βάλουμε νερό στο κρασί μας για να γίνουμε έτσι αρεστοί στην άρχουσα τάξη, αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ. Εμείς θα παραμείνουμε σταθεροί στις θέσεις μας, όπως ήμασταν πάντα, και είμαστε σίγουροι ότι ο λαός πια έχει φτάσει στα όρια του και αρχίζει να καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα. Και είμαστε σίγουροι ότι άνθρωποι που προέρχονται και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο και από το ΣΥΡΙΖΑ, και από τα συντηρητικά κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ κτλ., μας ακούν. Γιατί πρώτον ξέρουν ότι είμαστε σταθεροί, δεύτερον ξέρουν ότι είμαστε ανιωδιοτελείς και επίσης ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τους προδώσουμε. Εμείς λέμε ότι αυτό που επιδιώκουμε είναι αυτό που συμφέρει τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Ξέρουμε ότι αυτό που προτείνουμε δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί, αλλά απ' την άλλη πιστεύουμε, και έτσι είναι αντικειμενικά, ότι είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για το λαό μας. Γιατί αλλιώς, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, θα γίνεται συνέχεια φτωχότερος και οι πλούσιοι θα γίνονται συνέχεια πλουσιότεροι. Είναι μονόδρομος. Ο αγώνας δηλαδή και η κάθετη αντιμετώπιση αυτής της πολιτικής είναι μονόδρομος για το λαό μας. Κύριε Τάσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή δύναμη, γιατί φαντάζομαι το επόμενο διάστημα απαιτεί τη δύναμη και την ψυχραιμία όλων ημών. Έτσι όπως το λέτε. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εσείς. Ναι. Γεια σας.